Από σοβαρά επεισόδια και συμπλοκές σημαδεύτηκαν σήμερα εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο των 4 χρόνων από τη δολοφονία του μαθητή Αλέξη Γρηγορόπουλου. Στην Θεσσαλονίκη είχαμε χημικά και μολότοφ και στην Αθήνα εκτεταμένο πετροπόλεμο στο κέντρο της πόλης. Επεισόδια έχουμε και αυτήν την ώρα σε νέα συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε αμέσως στην Ηρώ Καριοφύλλη. Ηρώ, καλησπέρα. Βλέπω ήδη δυνάμεις στον ΜΑΤ, στα προπύλαια και στην πλατεία Συντάγματος. Έχει πάρα πολύ αστυνομία, θα πρέπει να σου πω, και βλέπεις δημιουργίες των ΜΑΤ στα προπύλαια. Πού να είσαι εδώ στο Σύνταγμα να δεις, έχει πραγματικά εκατοντάδες αστυνομικούς. Είναι ζωσμένοι όλοι οι δρόμοι με αστυνομικούς. Λοιπόν, τα επεισόδια εδώ ξεκίνησαν πριν ακόμη ξεκινήσει η πορεία. Είχαν συγκεντρωθεί οι διαδηλωτές επί της Πανεπιστημίου και στη Ρήγα Φεραίου, είναι το στενάκι μεταξύ του Πανεπιστημίου και της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Μία ομάδα νεαρών που διαδήλωνε επιχείρησε να περάσει από αυτό το στενό. Εντόπισε μία ομάδα ανδρών της ασφάλειας και άρχισε ένα ελεκτικό επεισόδιο μεταξύ τους. Και τότε ξαφνικά εμφανίστηκαν αστυνομικοί της ομάδας Δέλτα με τις μοτοσυκλέτες μικρού κυβισμού. Άρχισαν να κυνηγούν τους νεαρούς. Αυτοί πέταξαν δυναμικάκια για να μπορέσουν να τους αποφύγουν και η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα. Έτσι λοιπόν διαλύθηκε η ομάδα των νεαρών. Διαλύθηκε αναγκαστικά. Ο κόσμος τότε συγκεντρωμένος στα προπήλαια άρχισαν να τρέχουν προς την πλατεία Κοραή για να προστατευτούν από τα δακρυγόνα. Και οι υπόλοιποι που είχαν μείνει με τα πανό στην πορεία ξεκίνησαν αναγκαστικά την πορεία τους στους δρόμους. Τώρα βρίσκονται στην Ακαδημία. Σε λίγο θα στρίψουν, στις σταδίου, θα στρίψουν περνώντας μπροστά από τα ξενοδοχεία για τη Βουλή. Η Βουλή πραγματικά είναι φρούριο, έχει πάρα πολλές δημιουργίες των ΜΑΤ εδώ. Έχει στις πράξεις, υπάρχουν και κλούβες της αστυνομίας για να μην επιχειρήσουν να πλησιάσουν τη Βουλή. Πάντως, λοιπόν, Ηρώ, εμείς είδαμε πριν στα πλάνα μας ομάδες, μηχανάκια της ομάδας Δέλτα, παρολίγων και αστυνομικοί βεβαίως, να εγκλωβιστούν από τους διαδηλωτές και να είχαμε και μάχες σώμα με σώμα από ένα σημείο και μετά. Την τελευταία στιγμή δεν συνέβη αυτό. Ακριβώς όλο αυτό που λες και εσύ και που σου περιέγραψα εγώ έγινε στο στενό στη Ρήγα Φεραίου. Είναι ένας μικρός δρόμος. Εκεί όταν έγινε το λεκτικό επεισόδιο με τις άδειες ασφάλειας, κατέβηκε η ομάδα Δέλτα για να τους προστατεύσει. Προφανώς να προστατεύσει τους αστυνομικούς. Είναι μικρός ο δρόμος. Πραγματικά υπήρχε κίνδυνο να εγκλωβιστούν, επειδή είναι και με τις μηχανές, δεν έχουν τα ίδια περιθώρια ελιγμού αν ήταν πεζοί. Γι' αυτό και έγινε και η χρήση των χημικών, εκτιμώ εγώ τουλάχιστον, για να μπορέσουν να απεμπλακούν οι αστυνομικοί και να μπορέσουν να φύγουν. Η πορεία, θα πρέπει να σου πω, δεν είναι πάρα πολλά άτομα, είναι γύρω στα 1500 άτομα. Είναι νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, είναι ανταρσία και είναι και κάποιες ομάδες της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Ενδεχομένως να μην είχε προλάβει να συγκεντρωθεί ακόμη πολλοί κόσμος, γιατί σου λέω ξεκίνησε άρον-άρον η πορεία για να γλιτώσει ο κόσμος από τα δακρυγόνα και από τα χημικά. Μάλιστα. Οπότε η Ρώ, εσύ παραμένει στο σημείο, βεβαίως παρακολουθείς τι συμβαίνει. Για ό,τι νεότερο συνδεόμαστε ξανά μαζί, να σε ευχαριστήσω. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι έγινε από το πρωί στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Βόμβες Μολότοφ. Πετροπόλεμος. Ηρέμησε! Ηρέμησε! Το όνομά σου πες μας, το όνομά σου! Ηρέμησε! Κάντε πάντα αυτό που σου λένε! Προσαγωγές αλλά και χρήση χημικών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια πορείας με αφορμή τη συμπλήρωση 4 ετών από τη δολοφονία του 15χρονου μαθητή Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Το κυνηγητό στα στενά της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε άτομα που ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο και τα ΜΑΤ ξεκίνησε από νωρίς. Πέτρες, κροτίδες και μολότοφ έπεσαν έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Στράκης. Αυτοκίνητα έπιασαν φωτιά. Και από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Η ένταση κορυφώθηκε στην Ομόνια. Νεαροί πέταξαν πέτρες και τούβλα στα ΜΑΤ που έκαναν αμέσως χρήση κρότ λάμψης. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε δύο προσαγωγές. Λίγα λεπτά νωρίτερα στην Πανεπιστημίου, μια γυναίκα που περπατούσε στο πεζοδρόμιο έπεσε κάτω. Δέχτηκε στα πόδια μια μολότοφ. Το παντελόνι της έπιασε φωτιά. Οι αστυνομικοί ήταν αυτοί που έσβησαν τις φλόγες. Άσχημα,
Ένταση δημιουργήθηκε και στα Εξάρχεια. Ομάδα νεαρών που κατευθυνόταν προς το σημείο που έπεσε νεκρός ο 15χρονος Αλέξης, πέταξε βόμβες Μολότοφ σε κλούβες των ΜΑΤ. Μετά τις 2 το μεσημέρι πάντως τα πνεύματα ηρέμησαν. Συνολικά έγιναν 3 συλλήψεις και 19 προσαγωγές. Στο Χαλάνδρι, άγνωστοι με πέτρες έσπασαν τα τζάμια σε τράπεζες στην κεντρική πλατεία. Λίγη ώρα αργότερα οι αστυνομικοί προσήγαγαν νεαρούς και με κλούβα τους οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα. Η επέτειος από τον θάνατο του Αλέξη Γρηγορόπουλου αλλά και οι κινητοποιήσεις προκάλεσαν και σήμερα έντονη αντιπαράθεση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Η σύγκρουση, στην οποία ενεπλάκησαν όπως θα δείτε και τα υπόλοιπα κόμματα, μεταφέρθηκε και στην Βουλή. Ανήμερα της επετείου για τα 4 χρόνια από την δολοφονία Γρηγορόπουλου, συνεχίζεται η κόντρα Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ για την ανακοίνωση της νεολαίας του συνασπισμού, η οποία καλούσε σε μαζική συμμετοχή σε κινητοποιήσεις και ανατροπή της κυβέρνησης. Το κρίσιμο ήταν στην διατύπωση η δικαίωση της εξεγέρσεως. Αυτό είναι. Μιλάμε στην πραγματικότητα για ένα άλλο πλαίσιο το οποίο έχει η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ και επ' αυτού απάντησε η Νέα Δημοκρατία. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ επιτέθηκε εκ νέου στη Νέα Δημοκρατία και τον Αντώνη Σαμαρά, κάνοντας λόγο για ακροδεξιό παραλήρημα. Πρόκειται για απόψεις ακροδεξίες οι οποίες χαρακτηρίζουν την παρέα του κυρίου Σαμαρά και τον ίδιο. Και οι άνθρωποι είναι μια δράκα ακροδεξιών με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά και είναι επικίνδυνοι για την δημοκρατία. Επενδύουν στη βία, στην πόλωση και δεν ξέρω τι επιζητούν. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος αφήνει αιχμές για όσους δημιουργούν συνθήκες τεχνητής πόλωσης με μικροκομματική σκοπιμότητα. Κανείς μα κανείς, ιδίως αυτοί που ως παρατάξεις είχαν ευθύνη για τα γεγονότα του 2008, δεν δικαιούται να διαμορφώνει τώρα συνθήκες τεχνητής πόλωσης. Κανείς δεν δικαιούται πάνω στο θάνατο ενός παιδιού, ενός εφήβου, να οικοδομεί χρόνια αργότερα μια φτηνή κομματική τακτική. Αίσθηση πάντως προκαλεί η τοποθέτηση του Χρήστου Παπά της Χρυσής Αυγής ότι άλλοι όπλησαν το χέρι του αστυνομικού που πυροβόλησε τον 16χρονο. Ήταν μια ατυχέστατη στιγμή. Δεν πιστεύω ότι ένας άνθρωπος σαν τον Κορκονέα συνειδητά σήκωσε το πιστόλι και σκότωσε. Άλλοι ενδεχομένως οπλήσανε το χέρι του Κορκονέα.